Η επόμενη ερώτηση μας τη στέλνει ένας κληρικός. Πώς βρίσκουμε την καρδιά μας, πανιερότατε, γιατί συχνά αναφέρεστε σε αυτό? Με τον πόνο. Όταν πονούμε τον ίχι μας, λέω τώρα ενδεικτικά τον ίχι μας, μπαίνει μέσα στο κρέας. Πού πάει η προσοχή σας? Στο δάχτυλο. Πονεί. Πονεί. Είναι έτσι. Όταν πονεί το μάτι σου, αμέσως κάμισες το μάτι σου, κάνει μια κίνηση, ναι. Ο πόνος δηλαδή σε οδηγεί είτε να προσέξεις είτε να αισθανθείς. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος κοιτάξει μέσα στη ζωή του και πει ρε, μα έχω και εγώ πάθη, ποια είναι τα πάθη τα δικά μου? Αν είναι ειλικρινής, λοιπόν, με τον εαυτόν του, να αρχίσει να σκέφτεται, θυμώνω, αν δεις ότι εκείνη την ώρα που είπες θυμώνω, επώνεσαι η καρδιά σου, σημαίνει ότι κάποιος σε πλήγωσε με το θυμό σου. Είναι ενέργεια εκεί μαζεμένη. Μετά, είμαι χουβαρτάς, ελαιό, ή κάνω επιλεκτική ελεημοσύνη για να φαίνομαι. Αν δείτε ότι επονέσετε στο ερώτημα για την ελεημοσύνη, σημαίνει έχουμε και εκεί πρόβλημα. Εσυχώρεσα, αμέσως ενάρτη ο άγγελος μου τα κάνει, μου ερώτησες προηγουμένως. Ο άγγελος τα κάνει, ξέρεις, αυτήν την ανάμνηση, αυτήν την κίνηση. Εσύ πρέπει να κάνεις την πρώτη κίνηση. Να κάνεις την καλή κίνηση για να πονέσεις εκεί που λαθάνεσαι, εκεί που πάσχει η ψυχή. Τα πάθη είναι αρρώσκες της ψυχής. Όπως τις αρρώσκες του σώματος ο πόνος μας πληροφορεί, πάμε στον γιατρό, λέω του πονώ το πλευρό μου. Πού ακριβώς? Α, ο γιατρός είναι να πει, α, εδάμε, εχολή. Χολή, είδαμε, Παναγιώτα. Αν που είναι αλήμπαντα, είδες, είπε μια ζωή, έναν άποδος. Λοιπόν, το ίδιο είναι, όπου πονέσουμε, εκεί αρχίζει πλέον η καρδία να θέλει επικοινωνία με το γιατρό της ψυχής. Ο γιατρός της ψυχής, ξέρουμε ποιος είναι. Έτσι. Ο πόνος είναι που οδηγά στην επίγνωση. Αυτό που αρχίζει η καρδία πλέον να οδηγείται στην μετάνοια, διότι η κανονική γιατριά της καρδίας μας είναι να αρχίσουμε να μετανιώνουμε. Και να αρχίσουμε να μετανιώνουμε γενικά. Για τους εγωισμούς μας, για τους θυμούς μας, για τα σαρκικά. Συνήθως έρχονται οι άνθρωποι και λένε τα σαρκικά τους, ιδιαίτερα οι νεότεροι, είναι πιο εύκολοι από τους παλιούς να πουν τα σαρκικά προβλήματα. Αλλά είναι πιο δύσκολοι οι νεότεροι να πουν τα ψυχικά τους. Επίσης, είναι πολύ καλά οι μανάδες να λες στα παιδιά τα πάθη της οικογένειας. Να πεις, ας πούμε, έλα κόρη μου να σου πω, που τη γενιά τη δική μου, εμείς συνήθως έχουμε αυτόν και αυτόν το πάθος. Ζηλεύουμε λίγο ή πολύ, φθονούμε, έχουμε και λίγη τσιγκουνιά. Λοιπόν, δεν έχουμε τόση πολύ ελεημοσύνη. Λοιπόν, αλλά όχι μας ο Θεός πολύ πίστη και ηθική. Έχουμε ηθική, δεν είμαστε ανήθικοι. Που τη γενιά του πατέρα σου, οι παραπάνω συγγενείς είχαν μια ροπή στην ανηθικότητα. Καλά το παιδί να το ξέρει αυτό το πράγμα. Όταν γνωρίσεις την κληρονομικότητά σου, εν το 30% της καρδίας σου. Οπότε αρχίζει η θεραπεία. Αρχίζει η θεραπεία της καρδίας. Αν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν μπορεί μέσα από αυτήν την αγωγή που περιγράφω, να πάει σε ένα πνευματικό, ειλικρινή πνευματικό, όχι διορατικό, και από τούτα που ακούω τώρα διάφορα, όταν δεν διορατικό και διορατικός,
Εγώ είμαι διουρητικός. Να πάει σε έναν ειλικρινή πνευματικό, ανθρώπινο. Και πιστεύω η ειλικρίνεια, η ευθύτητα, ένα προσελκύσει το Άγιο Πνεύμα. Όλη η υπόθεση είναι αυτό το Πνεύμα το Άγιο που κατοικάμε στην καρδία μας από την ώρα που βαφτιστήκαμε να αρχίσει τα φλάσου. Να αρχίσει να εκπέμπει φως. Αυτά τα φλάσ φωτίζουν την καρδία, τα συντάρκα, τα σπήλαια της καρδιάς, τα κληρονομικά, τα επίκτητα, πάθη που αποκτήσαμε με τα χρόνια. Και δύσκολο να το πούμε. Έτσι. Και ο πνευματικός θα μας βοηθήσει να αρχίσουμε να μιλούμε του Χριστού, του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν ασθένειες όπως η κρίση, η κατάκριση, που είναι πολλά δύσκολες. Εγώ έχω το πρόβλημα. Πολλά δύσκολες. Όταν ήρθα σε απελπισία και ο πνευματικός δεν μπορούσε να με βοηθήσει ο άνθρωπος, γιατί εκείνον δεν έκρινε εύκολα. Εγώ έκρινα όμως. Επία ήπουν του, αλλά του πει, να πού να κάνω και κρίνω εύκολα τον κόσμο και κατακρίνω και πέφτω και έξω. Και πάντοτε είμαι σωστός. Δηλαδή μου άκουσε, ακουτίου και έξυπνος και σοφός ο πνευματικός. Έχεις έναν καλόν. Εκκληρονόμησες την πίστη της μάνας σου. Βλέπεις. Και ανήκει το θετικό να αρχίσει να δουλεύει το θετικό και να δώσει στο αρνητικό διέξοδο να φύγει. Έλα το εντάξει πως έχω την πίστη της μάνας μου να κρυθώ πιο αυστηρά. Λέει μου όχι. Να πάω να πεις του Χριστού, Χριστέ μου, κρίνω εύκολα. Δώσ' μου ένα φάρμακο. Και να μου δώσει, να σου δώσει. Πάω και εγώ, ρίμενε ορκανέ. Έπιασα το κλάμα, λαλό, είναι τα πνευματικό νύβρα και εγώ. Ούτε να με βοηθήσει, αν ξέρει. Έκρινα τον τζεφύρο. Όμως έκλαψα. Ένιωσα διέξοδο. Ένιωσα ότι μόνον ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει. Και ήμουν μοναχός, και ήμουν λαϊκός. Εκείνη την ώρα που είχα διέξοδο και άρχισα να κλαίω, άκουσα μέσα μου μία φωνή, δικαιοκρίτα Κύριε, θεράπευσον την άδικο μου κρίση. Σταμάτησε. Κύριε λέει σου, πώς είναι αυτός που μιλά μέσα μου, στην καρδία μου. Δικαιοκρίτα Κύριε, θεράπευσον την άδικο μου κρίση. Σταματά πάλι. Κατάλαβα ότι από μέσα μου. Εξανάκουσα εγώ τη φωνή αυτή. Τότε πουθενά γίνω μοναχός. Στη Λάρνακα να πας, στον Πάτερ Σιμεών. Πάω εδώ τον Άγιον Ευμένιο. Ακούω έτσι μέσα μου. Εν τίποτε έπαθα, αλλά νομίζω. Δεν λίγο είναι η φωνή του Αγίου Πνεύματος. Και μιλάς. Όταν άκουσα δικαιοκρίτα Κύριε, θεράπευσον την άδικο μου κρίση, τόσον εχάρηκα που άρχισα να λέω συνεχώς δικαιοκρίτα Κύριε, θεράπευσον την άδικο μου κρίση. Ώσπου το έλεγα, εθυμούμουν δεκάδες ανθρώπους που έκρινα και κατάκρινα. Συγχώρεσε με Χριστέ μου, Ελλάδου του, που έκρινα τον Δημήτρη. Μετά, εθυμήθηκα ότι έκρινα και κατέκρινα τον Κύπρο. Συγχώρα με Χριστέ μου που εκατέκρινα και τον Κύπρο. Χρειάστηκα μέρες. Αλλά το Πνεύμα του Άγιο τι έκαμε. Φλάσ, φλάσ. Συνέχεια. Εφώτισε. Θυμήσου και το Γιαννάκι. Θυμήσου και την Χριστάλλα. Θυμήσου και την Παναγιώτα που την έκρινες. Αυτό είναι το πράγμα. Αλλά έπρεπε να έρθω σαν διέξοδο. Ο Χριστός φανερώνεται όταν αισθανθούμε ότι τα πάντα αισιοποίησα για μένα. Τότε μιλά. Ναι. Επιτρέπεται. Πάς στο θέμα γκριν. Εκτιμώ ότι σε κάποιες περιπτώσεις κρίνεται η πίστη μας
πρέπει να κρίνουμε. Πρόσφατα, εκκοινοποίησα στο Facebook και εκκοινοποίησα τον Πάτερ Νεκτάριος ζωγραφία την Παναγία μας, να μην πω πώς, και τους ήρωες μας. Και εδώ καμπάνω μου να με φάσει ότι κρίνω και... Ναι, εντάξει, κατάλαβα το ερώτημα, σε ευχαριστώ που το βάλεις. Ναι. Συμφωνώ, Μουζούρας είσαι, ναι. Με τον Μουζούρα. Μην πάνω σλόφια. Μπράβο Μουζούρα μου. Τώρα έδωσες μια διευκρίνηση που έπρεπε να την κάνω εγώ, Αλέξια. Ναι, μα έπες κάπου, ναι. Είμαι φλίαρος, είπαμε. Για δύο πράγματα λένε όλοι οι Άγιοι πρέπει και να κρίνεις και να κατακρίνεις και να θυμώσεις και να επιτεθείς. Για θέματα πιστεώς, για θέματα ηθικής. Το αμέσως επόμενο. Και το τρίτον, πιο σημαντικό που το δεύτερο, όταν αδικούνται πολλοί άνθρωποι και έχουν έναν τους υπερασπιστεί. Όσες φορές, επειδή έχω εγώ τον το δικηγοριστικό και τον επιθετικό. Ναι. Λοιπόν, όποτε υπερασπίστηκα άνθρωπον που άλλοι τον έβαλα στη γωνιά έτοιμο να τον πυροβολήσουν, έστειλε μου ο Θεός χάρη πολύ. Όποτε υπερασπίστηκα την Ορθοδοξία στην Σύνοδο της Κρήτης, που είπα ότι δεν είναι εκκλησία ο Πάπας, ενώπιον όλων των δεσποτάδων των Πατριαρχών. Έτσι. Γιατί έτσι μου είπε ο Άγιος Παΐσιος, έτσι μου είπε ο Άγιος Πορφύριος, έτσι μου είπε ο Άγιος Ιάκωβος, έτσι είδε ο Άγιος Ευμένιος που τον άγγελόν του. Οι άλλοι αρχαίοι σε γελούσαν. Δεν περίμεναν, λέει ο Μόρφου, λέει τόσα πτυχία, να μας έχει την πίστη μια γιαγιάς. Έτσι οι γιαγιάδες δηλαδή δικαιούνται να πιστεύουν, έτσι δεν δικαιούνται. Λοιπόν, επία στο κελί μου, τα κελί, τα δωμάτια ξενοδοχείου Πέντε Αστέρων. Και παιδί μου ένιωσα μέσα μου ποταμό την προσευχή. Και λέω εγώ κύριε Ρίτσο, λίγο προσευχή είναι ειδικά. Γιατί με επισκέφθηκε τώρα η προσευχή. Ήταν δίπλα μου ένας δικός μας δεσπότης, ο Λεμεσού ήταν, ο Αθανάσιος. Όχι ο Αθανάσιος, έτσι και σύμβαση. Μουρά που φιάμε που την σύνοδο λέω του, συνέχεια ακούω μέσα μου την προς την ευχή λέω του, ποταμός. Εμπού σηκωθεί και μίλησε λέω. Όταν όλοι οι άλλοι λίγο ευχαριστήκαν και σιωπήσαν. Έτσι. Τι λέει το Ευαγγέλιο, πας ως της ομολογήσει με έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω ακαγώ αυτόν έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Επιτρέπεται. Ξέρω τούτος να είναι διάτα επιτρέπεται. Επειδή το αμέσως επόμενο εξίσου σοβαρό. Περί σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Ναι. Το περνά σου εσένα να απαντήσεις. Με μεγάλο ερώτημα. Το περνά μου, εντάξει, ξέρω να απαντήσω. Ναι, λέω, είσαι και έγγαμος. Είμαι. Άρα εμένα μου με ρωτάς τον καλό ερώτημα. Τι να πω εδώ. Να πάμε στην επόμενη ερώτηση, πανιερώτατε. Είσαι ο καλό ήρωος. Η οποία... Δεν ζυπουρούς το κλώσμα. Η οποία είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστούμε, Δέσποτα μου, που μας γνωρίσατε το τρίτον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και σε λαϊκούς και σε κληρικούς. Να τολμήσω όμως να ρωτήσω, αν μπορείτε να μας γνωρίσετε και το πρώτον πρόσωπο, τον Πατέρα. Να πηγαίνει αυτός ο τόσο ωραία γράφων αυτή την ερώτηση τακτικά στη λειτουργία και η Θεία Λειτουργία μας γνωρίζει και το πρώτον και το δεύτερον και το τρίτον. Είναι η ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, τι ακούσατε και σήμερα και κάθε λειτουργία. Λέει ο ιερέας τεντορία τη φωνή. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Και αρχίζει ο προϊστάμενος, σήμερα είπε το επίσκοπος. Αν δεν είναι ο επίσκοπος, οι ψάρτες. Και ο λαός υποψιθυρίζει. Λοιπόν, Πάτερ ημών εν της ουρανής. Έχω κάνει ομιλίες
πολλές για τον Θεό Πατέρα. Στο τελευταίο βιβλίο μας έχουμε ένα κεφάλαιο που το γράφεται, ο τίτλος είναι «Η ταπείνωση του Θεού Πατρός». Ο Πατέρας του Χριστού δηλαδή. Είναι τόσο καλό αυτό το κεφάλαιο, να το έβρετε το βιβλίο. Έχει ελήφθηκε, είπε μου. Ένα φέρετε άλλο. Που τούτη κοπέλα που έγραψε τις, αντέγραψε τις ομιλίες, είπε μου όταν ξεκίνησε να ακούει τούν την ομιλία, εμυρόβλησε η εικόνα του Αγίου Μάμα. Και κατάλαβα, μου λέει, ότι τούτη η ομιλία αρέσκει του πιο πολύ να πούμε. Στις άλλες εγωδίες. Είναι εμυρόβληση. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός Πατέρας είναι ο μεγάλος άγνωστος. Έτσι θέλει ο ίδιος. Όταν αγαπήσετε τον Χριστό, τότε ο αιωρακός εμέ αιώρακε και τον Πατέρα. Έτσι λέει ο ίδιος ο Χριστός. Στον Θεό Πατέρα φτάνουμε δια του Υιού, εν Αγίω Πνεύμα. Πρώτα λέμε στο Άγιο Πνεύμα, το Βασιλεύ Ουράνιο. Να κάνετε για τα χέρια σας έτσι, όχι μες στην εκκλησιά, όταν είστε μόνοι σας. Τι λέει το Βασιλεύ Ουράνιο, είναι προσευχή στο Άγιο Πνεύμα. Ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κοινής. Να το λέτε συνεχώς. Εάν είναι πολλοί και βαρκέστε να το λέτε ή το ξεχάνετε, εγώ έκανα και small προσευχή. Ήταν τα συμβουλές του Αγίου Πορφυρίου, ξέρεις. Ήταν πολλά πρακτικός. Λοιπόν, σε αυτά. Μωρέ, έτσι μίλα, αν δεν μπορείς να λες το Βασιλεύ Ουράνιε πολλές φορές, κάντο μικρές προσευχές. Δηλαδή λέω του, Πνεύμα Άγιο, Πνεύμα της Αληθείας, καθάρισό με. Είναι λόγια που το Βασιλεύ Ουράνιε. Για το Άγιο Πνεύμα. Πνεύμα Άγιο, Πνεύμα της Αληθείας, καθάρισόν με. Που σας είπα τούτοι ομοφιλόφιλοι μου έκανα δώρο μια μεγάλη εικόνα της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Πώς σε βοηθηθήκαν νομίζεις. Λοιπόν τους παιδί μου, τούτα είναι επιθυμίες. Όπως είναι το φαΐ, κατάλαβες, και λες, το φαούλο. Επιθυμία του. Ή όπως τα γλυκά. Οι διαβητικοί αρέσκουν τους τα γλυκά. Λοιπόν, να φάω τα γλυκά. Εκεί πρέπει να κάνεις είτε ένα δεύτερο λογισμό κατά τον Άγιον Παΐσιον, αλλά θέλει μεγάλη δύναμη ο δεύτερος λογισμός, ο καλός λογισμός. Και επειδή οι άνθρωποι σημερινοί είναι πάρα πολύ αδύνατοι στην βούληση, πάρα πολύ αδύναμοι. Ποιος μας έκαμε αδύναμους? Η τεχνολογία. Παλιά για να πας να πεις ένα ποτήρι νερό, έπρεπε να πας στο λάκκο, να το σύρεις το νερό, να βάζεις μες στην κούζα, να την έχεις δίπλα σου, να πεις λίγο, να πεις έννοια, ούτε να πεις το διπλανός, ο γιούλος δικός σου. Τώρα έχουμε ευθυαλωμένα, τώρα έχουμε βρύσες που τρέχουν, ακόμα λίγο να βρούμε τεχνολογία να... Έτσι. Αυτόματα. Αυτό τι σημαίνει όμως. Αυτό σημαίνει ότι αδυνάτησε πλέον η βούληση του ανθρώπου, τα χέρια του ανθρώπου, τα πόδια του ανθρώπου, η σκέψη του ανθρώπου, όλα, η καρδία του ανθρώπου. Λοιπόν, και εκεί στοχεύει η νέα τάξη πραγμάτων. Να κάνει μανούς. Να κάνει ανθρώπους οι οποίοι να μην μπορούν να αποφασίσουν. Να κρίνουν το καλό που το κακό, το ωφέλιμο που το βλαβερόν. Λοιπόν, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να αρχίσει, αν θέλει να γνωρίσει το Άγιο Πνεύμα, τον Πατέρα, διότι δεν είναι το ερώτημα, να ξεκινήσουμε ορθόδοξα, πρώτα με το Άγιο Πνεύμα. Να μας φωτίσει. Γιατί είπαμε, έχουμε πολλή κληρονομικότητα.
ακάθαρτη μέσα μας, όλοι μας, αδιευκρίνηστη, μαυρισμένη, ο σατανάς φροντίζει να μην την βλέπουμε. Η σύγχρονη περηφάνεια, δεν έχω τίποτε, είμαι μια χαρά. Τι να του πεις αυτού του άνθρωπου. Έρχεται να γίνει μοναχός κοντά σου, σου πέρα να του πεις και λόγια, λέει μου, γιατί σου ενέχεις. Θα σου κάνει άκρα τώρα. Τότε εγώ για να έκανα 50 ομιλίες και στις 50 λέω ότι είμαι θυμώδης. Εσύ τόλμα να κάνεις ένα κήρυγμα και να πεις είσαι θυμώδης. Μα να πω έτσι πράγμα για τον εαυτό μου. Λέει το του. Θα είμαι αγκιά να το πεις. Θα το παραδεχτείς. Έτσι. Έτσι. Και μετά άμα το παραδεχτείς δημόσια, να το πει και του Χριστού. Χριστέ μου, εθύμωσα σήμερα. Έτσι, του Πάτερ Βαρνάβα. Σε χώρα. Αντί ο άνθρωπος να του πω χρόνια πολλά που γιορτάζει, εθύμωσα. Για κάτι. Ως δεσπότης αδέσπος. Όταν αρχίσεις έτσι και συνεχώς ζητάς του Χριστού συγχώρεση για συγκεκριμένα πράγματα που έγινε. Λοιπόν, μετά στις επιθυμίες, οι επιθυμίες ξέρεις είναι κάτι πιο δυνατόν. Διότι έχουμε μέσα μας και τις επιθυμίες των προγόνων μας. Είναι τυχαίο που ένας καπνιστής κάνει γιον καπνιστή και άγγωναν καπνιστή. Είναι τυχαίο το πράγμα. Έχει περάσει η επιθυμία δια του αίματος μέσα στην κυταρική μνήμη, την καρδιακή μνήμη. Με το πρώτο πρόβλημα να του πει άψε το τσιάρο. Είναι μια συντροφιά είναι να του πει. Είσαι το και ο παππούς σου, είσαι το και ο πατέρας σου. Ή το αλκοόλ, ή τα ναρκωτικά. Αυτά περνούν μες στο αίμα και δια του αίματος δημιουργούν μνήμη. Να το θυμάστε τούτο. Κάθε οργανικό σύστημα έχει την δική του μνήμη. Τα έντερα, τη δική του μνήμη. Η καρδία, τη δική της μνήμη. Ο εγκέφαλος, τη δική του μνήμη. Εμείς ακούμε μνήμη, νομίζουμε μόνο είναι το εγκέφαλο. Λάθος. Ο εγκέφαλος είναι ένα μικρό κομμάτι του ανθρώπου. Το μεγάλο κομμάτι του ανθρώπου είναι η καρδία. Η καρδιακή μνήμη. Τι λέει ο Δαβίδ, καρδίαν καθαράν, χτίσον εν εμεί ο Θεός. Δεν είπε εγκέφαλον καθαρόν. Εξαιρετό ο Δαβίδ ότι έχουμε και εγκέφαλο, εξαιρετό. Αλλά ήταν άγιος, ήταν φωτισμένος. Βλέπει το πρόβλημα είναι η καρδία. Ποιος θα καθαρίσει την καρδία. Που απ' εκεί ανεβαίνουν και οι σκέψεις και οι λογισμοί και οι επιθυμίες του Άγιου Πνεύμα. Τούτοι ομοφιλόφιλοι που ήρθα που σου είπουν, λέω, ήρθε σας επιθυμία. Βάρτε μπροστά την Παναγία. Η μόνη αγνή και άχραντος Παρθένος. Παναγία μου βοήθα μου. Δώσ' μου άλλη επιθυμία, όχι τούτη, που κουβαλώ μέσα μου, δεν ξέρω κι εγώ γιατί. Κάνουμε ψυχανάλυση, ψυχανάλυση δεν οδηγεί πουθενά. Πολλή ανάλυση φέρνει διάλυση. Λοιπόν, και μετά τους έλεγα και την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, που δεν ήταν απλά μια κόρνη η Αγία Μαρία, ήταν σεξομανής, ήταν νυφομανής. Επλέρωνε για να πάει με διάφορους νέους άντρες. Επλέρωνε. Παρακαλάτε αυτήν την Αγία και μου, κόρη μου, που είχε πρόβλημα ανάλογο. Από μικρό κορίτσι. Ποιος της το έβαλε μέσα της, ο Θεός, όχι βέβαια. Η πρόγονή της. Και θα έχουμε βοήθεια, αν δεν έχετε βοήθεια, δύο πράγματα σημαίνει. Ή δεν εμπιστήκεται σε μένα, εν τα λαλό καλά, ή εμπιστεύεται. Τότε είναι τούτο, τότε κάμνετε ό,τι κάμνετε και να λαλείτε μόνον, Χριστέ μου, δεν έχω πίστη. Αύξησε την πίστη μου. Μεγάλη υπόθεση, εάν καταλάβετε ότι η πίστη σας εμειωμένη, και πάντα μειωμένη. Με χορτάσεις, έλεγε μου ο Άγιος Ιάκωβος, ποτέ σου την πίστη σου. Πάντα να ζητάς περισσότερη πίστη. Ή δυνατόν χάραμα του φού. Πρωί-πρωί. Μόλις κάτσεις πας στο κρεβάτι. Χριστέ μου, νέα ημέρα. Καλημέρα. Σε παρακαλώ, δώσ' μου περισσότερη πίστη
από τη Μόδο και σε χτες. Αυτό σημαίνει ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοίγησετε. Εμείς ζητούμε οι χριστιανοί, ρε παιδί. Ή αν θα σπάσουμε το πόδι, με Παναγία μου να γιάνει το πόδι μου και να σου φέρω μια λαμπάδα. Ρε σπασμένη καρκιά σου ρε, ένα ανάπηρο ο νους σου ρε. Κατάλαβες, γιατί δεν παρακαλάς για την καρδία και τον νου. Πότε να παρακαλέσεις ρε. Εν μπορείς να αγαπήσεις, εν μπορείς να συγχωρήσεις τη μάνα σου, τον πατέρα σου, τα πούκια σου. Γιατί δεν συγχωράς τον εαυτό σου. Θα του πεις Χριστέ μου, δεν ξέρω να συγχωρώ. Βοήθαμε, φώτισμε, στείλε το Άγιο Πνεύμα. Αυτά περί Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα, όταν αρχίσει και καθαρίζει την καρδία, για ποιον την καθαρίζει. Ακούτε πόσο ταπεινά είναι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Δεν έχει αλλήλω ότι συμμετέχει. Δια Τριάς, περίς προημάς. Λοιπόν, μόλις αρχίσει το Άγιο Πνεύμα να καθαρίζει την καρδία μου, όχι όλοι, όχι, ένα κομμάτι, λίγο, μέρος της καρδίας. Κύριε, ο Κύριος λέει στον Κύριο, το Πνεύμα το Άγιο λέει στον Χριστό, έλα να κατοικήσεις. Μπορεί να έρθει ο Χριστός μέσα μας και να έχουμε απόλυτη ακαθαρσία. Όχι. Μια προσπάθεια θέλει. Ενώ το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα μας. Ακούτε τι προνόμιο έχουμε οι Ορθόδοξοι. Από την ώρα που βαφτιστήκαμε, το φύλακας άγγελος που είπαμε προηγουμένως. Εμείς είμαστε οι πρίγκιπες του Θεού οι Ορθόδοξοι. Μπορούμε πολύ εύκολα να γίνουμε Άγιοι. Φτάνει να μετανιώνουμε. Να έχουμε στόχο την ταπείνωση και την μετάνοια και την τακτική θεία κοινωνία. Αυτό. Έπεσα ήμαρτος, προσευχή, εξομολόγηση και πάνω. Συνεχίζουμε. Όχι ενοχές. Ούτε ευλακίες τα πράγματα. Ποιος είναι εγώ να μην είναι αναμάρτητο. Έτσι. Έρχεται ο Χριστός. Μόλις έρθει το Άγιο Πνεύμα και καθαρίσει λίγο τόπο στην καρδία, έρχεται ο Χριστός. Το καταλαβαίνεις ότι έρχεται ο Χριστός, γιατί πλέον συγκινείσαι. Μαλακώνεις. Ο Χριστός είναι η αγάπη, ρε παιδί μου. Αρχίζεις να αγαπάς, να συγχωράς, να δακρύζεις. Ακούεις λέξεις που άκουες παλιά και σου μιλούσαν και μιλούσαν σου οι λέξεις. Βλέπεις έναν τοπίο και δοξάζεις τον Θεό. Λοιπόν, αλλοιώνεται το μάτι σου. Βλέπει όμορφα πράγματα. Λοιπόν, και δοξολογεί. Ενώ παλιά έβλεπε όμορφα πράγματα και ο νους του ήταν ψυχανόμαλος. Κατάλαβες. Λοιπόν, επειδή μια φορά ένας φίλος μου ήταν πολλά γενεκάς κουτός, στον γέροντα του Σταυροβουνιού, τον Αθανάσιο των Μακαριστών, και λέει του γέροντα, δεν μπορώ να δω μια γυναίκα να λέει του όμορφη, μόλις τη δω αρκετό φαντασίες, φαντάζομαι διάφορα πράγματα μαζί της. Εγκαλά, εγκαλά. Τα εγκαλά γέροντα. Εγώ είναι αναθωρίς γέρο. Μα να θωρώ γέροντα, άλλη είπα που να με θωρώ. Όχι. Να θωρείς και να ξαναθωρείς και να στυλώνεις το μάτι σου και που μέσα σου να δεις συνέχεια. Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός που έπλασε έτσι όμορφο πλάσμα. Ακούτε. Και να σου πω ελιόλα λέει το αμήνει μέσα σου κακή επιθυμία. Βεβαίως υπάρχει και η αποστροφή. Εκ του οράν λέει τίχτεται το εράν. Άμα συνέχεια βλέπεις πράγματα που προκαλούν, να φτιάξει και σου να προκαλείς. Γι' αυτό είναι καλά να προσέχουμε τις αισθήσεις μας. Δεν είμαστε όλοι γέροντες του Σταυροβουνιού. Έτσι. Λοιπόν, όταν έρθει το Χριστός μέσα στην καρδία, όπου Χριστός εκεί πατήρ. Ο Χριστός που ένα με δόκει εμένα, αφού έγινε συγκάτοικός μου μαζί με το Άγιο Πνεύμα. Είναι δυνατό μέσα σε μια καρδία που ενεργοποιήθηκε το Άγιο Πνεύμα, που άρχισε να την επισκέπτεται ο Χριστός, να μην είναι και ο Θεός πατήρ.
Απλά ο Θεός Πατήρ είναι η άκρα ταπείνωσης. Δεν θέλει να φαίνεται. Λέει, να μην με δοξάσετε εμένα, να δοξάσετε το γιο μου. Ο Ρωμανίδης τι ωραία που λέει, η Αγία Τριάδα είναι η πλέον ανιδιοτελής αγάπη. Η Αγία Τριάδα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, είναι η πλέον ανιδιοτελής αγάπη. Ο δε ο σύγχρονος Άγιος Εφραίμ ο Καπουνακιώτης είπε, πώς αισθάνεσαι την Αγία Τριάδα μέσα σου, αισθάνεσαι την ενέργεια της. Όπως πάει στη φωτιά του έλα, λες, καϊκά. Ή έβαλα το δαμέ κρύο νερό, εδροσίστηκα. Αυτό είναι ενέργεια, έτσι. Η ενέργεια του τον είναι. Λοιπόν, έτσι είναι και η χάρη του Θεού, του Τριαδικού μας Θεού, και ενέργεια. Αισθάνεσαι ποτέ έρχεται, που τη γλύκα, ή που τη συγκίνηση, που τα δάκρυα, που την αυτομεμψία, που μπορώ να κατηγορήσω τον εαυτό μου χωρίς ενοχές. Και ενώ τον κατηγορώ χαίρομαι. Γιατί χαίρομαι, γιατί καθαρίζω. Ελάνε τον Γιώργο Παναγίστης λύσης, στρώσεις στρώσεις. Έρχει πρώτη στρώση της αμαρτίας, χωρίς δεύτερη στρώση. Άλλον κάγκο. Θα το σπάσω και τούτο ρε, θα δω να πω και που κάτω. Μετά άλλη στρώση. Αλλά ενώ κοπιάς, χάγια που βλέπεις του εαυτού σου, τον προγόνο σου, καταλάβει και ποια είναι η αμαρτία. Λάλη, σάμα, άνα μου, τούτε είναι η αμαρτία του κοινού μου. Τούτε είναι της μάνας μου. Μάνα μου τα φακόλογη. Ενώ είναι Αγία στους ουρανούς. Ως τα 50 της. Εκκληρονόμησα. Οπότε φακόλογο άνθρωπον, ακούω τη μάνα μου μέσα μου. Γεια μου, πρόσεχε, γεια μου. Είχα το Αιγαίο, τώρα έρχεσαι στο Εσού. Κάμε μια προσευχή. Χριστέ μου, συγχωράμε και με και τη μάνα μου. Αποτέλεσμα. Και εγώ καθαρίζω το φακολόημα, ο Τσιζίνα που με ακολουθεί, λαλί μου, ελίανες το πάντως, αλλά τι να σου λαλί μου μερικά, ώρες, ώρες. Έχω και ελεκτές, με νόμιζες. Έτσι, έχω ελεκτές. Λοιπόν, ο Θεός Πατήρ, ο άμα έρθει ο Χριστός μας, είναι παρόν, είναι παρόν. Δεν μπορεί να λείπει ο Πατήρ που τον Υιόν, ούτε ο Υιός που τον Πατέρα. Αλλά σας συνιστώ, όπως κάνετε προσευχή στο Άγιο Πνεύμα, το Βασιλεύου Άνιε, ή το Σμόρ που είπαμε, Πνεύμα Άγιο, Πνεύμα της Αληθείας καθαρισόμε, όπως λέμε στο Χριστό μας, το Χριστέ το φως του αληθινών, ή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, στο Θεό Πατέρα μια είναι η προσευχή, το Πάτερ ημών. Σμόρ, το Πάτερ ημών, μικρό Πάτερ ημών, Πατέρα μου επουράνιε, συγχώρεσέ με. Όλο το νόημα του Πάτερ ημών είναι τούτο. Πατέρα μου επουράνιε, συγχώρεσέ με. Το μεγάλο καλό όταν κάποιος ασχολείται με το Πάτερ ημών ή με το Πατέρα μου επουράνιε, συγχώρεσέ με, δεν θα νιώσει ποτέ ορφανός. Είτε πεθαμένος είναι ο πατέρας σου, η μάνα σου, είτε είσαι γέρος 85 χρονών, νιώθεις ότι είσαι μικρό παιδί του επουράνιου πατρός. Μεγάλη υπόθεση του. Δηλαδή η καρδία σου να γερνάς και να γερνάς και να γίνεσαι παιδί. Αλλά ποιού είσαι παιδί, όχι του Μαστρέν Νικόλα. Να τον Μαστρέν Νικόλας κάτι από μένα τώρα, να τον υμνημονέψω. Κατάλαβες. Του Πατέρα μας εις τον ουρανό. Να, κι εγώ είμαι ορφανός και τούτος είναι ορφανός. Γιατί ο Θεός προτιμά να κάνει ιερείς και ηγουμένους και μητροπολίτες τους ορφανούς. Σκεφτείτε καμιά φορά. Έλαβε μου το και ο Μακαρίτης ο Κυρινίας, πολύ ευλογημένος άνθρωπος, ο παλιός ο Κυρινίας, ο Παύλος. Άγιε μόρφω, έχουμε έναν κοινό. Θα δίνει τα κοινό, λέω εγώ. Εσύ να μου είσαι αυστηρός, εγώ είμαι αστείος. Όχι, να ναι μου. Είμαστε μια δυο ορφανή και αγαπά μας ο Θεός. Έξερε τι σημαίνει ουράνια υιοθεσία.
Τι λέει η παροιμία, ο Θεός ορφανά, αγάμι, κακορίζει καέγκα. Έτσι. Μα πολύ, η μισή σύνοδος εμάς είναι ορφανή. Ποιος φαρνά μας. Σου πάρω τσί. Μα ο Κύριος του έφτασε τον, έζησε τον, απόλαυσε τον. Πόσο χρόνο είσαι που πέταρε ο Κύριος. Πουλάρι ολόκληρο όμως πέντε χρόνια. Είσαι διαμορφωμένος Βαρνάβα μου, καταλάβες. Ενώ εγώ το καημένο ήμουν 8 χρόνων και τούτος 2. Δύο μηνών, 2 χρονών. Ναι. Το αγόρι θέλει τον πατέρα μέσα στο σπίτι, ιδιαίτερα όταν συμπληρώσει τα 10 χρόνια. Για να αυξηθεί ο αντρισμός του. Ναι, μπορούσε να. Έτσι και ξέχασε που γίνει κάτι χαρικά από την πουλάβη σα. Του τσμονί όμω ψάχνουν ευκαιρία να απαραίτητο. Πανιερότατε, να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπατε για το Πνεύμα του Άγιο και την Αγία Τριάδα. Συγγνώμη. Ένα πολύ φωτισμένο καθηγητή μου που είχα στο Πανεπιστήμιο, ο κύριο Βασίλειο Ογαϊτάνη, έγραψε κάπου κάτι ωραίο. Και νομίζω ότι συνάδει με τούτα που είπατε. Ο πατήρ λέει είναι η αγάπη που σταυρώνει, ο Υιός η αγάπη που σταυρώθηκε και το Πνεύμα το Άγιον ο σταυρός αυτής της αγάπης η ανήκει το δύναμής μας. Ωραία λόγια, ωραία. Ο Θεός να μας αξιώσει. Α, μια ωραία προσευχή τριαδική να λέτε το πρωί μόλις ξυπνήσετε. Η ελπίς μου ο πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο, τριάς Αγία δόξαση. Και μετά κάνετε μια τελεία και λέτε την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη. Μήτε του Θεού, φύλαξό μα υπό τη σκέψη. Τι φύλαξό με υπό τη σκέψη. Είναι όλη η Εκκλησία. Και ό,τι μου είπε κάποτε ο Άγιος Παΐσιος, το έχω πει πολλές φορές. Λάω του πέμω μια προσευχή γέροντα λαλό του, διότι πολλοί είναι πειρασμοί μου. Τώρα λέω του που έρεξα τα 25. Λέει μου, αφού ξέρεις μωρέ μου, λέει, σου είπεν τόσα ο Ιάκωβος, ο Ευμένιος, ξέρεις και από μένα. Λέει, άλλο του πει μου κάτι να θυμούμε που σένα. Λέει, λέω του, ο Ευμένιος και ο Ιάκωβος συνέχεια ψαρτήρι, γκέβασε, γκέβασε ψαρτήρι. Λοιπόν, λίγο σου πέφτει το ψαρτήρι. Λοιπόν, εδώ η καλοήρη λαλό του με την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμε. Λίγο σου πέφτει η ευχή, Κύριε, λέει, σώ, λέει μου. Λαλό του Ιησού όταν κόψεις μέσα. Τι τραλείς. Δηλαδή μου, γι' αυτό σ' αγαπώ μου λέει, που είσαι αδίστακτος. Όλο θέλεις κάτι πιο βαθύ. Δεν ικανοποιείσαι με το μέτριο. Λοιπόν, ξέρεις μου λέει, έχουμε μου λέει έναν κοινό και οι δύο, κοινό πάθος. Θυμώνω κι εγώ εύκολα μου λέει. Μόλις βλέπω το θυμό λέει μου μέσα μου να πλαταίνει, βρήκα μια προσευχή μου, λέει, ρε, μα τι να σου πω, ρε, διά μου, λέει. Είναι ακαταμάχητος. Διώχνει και τους θυμούς και τα σαρκικά και τα ψυχικά και τα πνεύματα τα ακάθαρτα. Έκανα κι εγώ κάτι αυτιά σαν τα λαντάρ. Λέει μου, πρόσεξε τι λέει ο παπάς στη λειτουργία. Όταν υψώνει το αντίδωρο. Τώρα έκοψαν το κεντούρο. Συλλαλείς το γιατί είσαι εξυροχωρή. Κάνει το αντίδωρο έτσι ο παπάς και λέει πάνω που το σώμα και το αίμα του Χριστού μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος περαγία Θεοτόκε σκέπε ημάς μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος περαγία Θεοτόκε σκέπε ημάς. Αυτά λέω. Παιδί μου, τι ήθελα και εγώ να το πω, όχι τώρα, μόλις ξεκίνησα τις ομιλίες, πριν 10 χρόνια σχεδόν. Όχι, 10 είναι τόσα. Ο Χριστότολος ξέρει παραπάνω από όλους. Ξεκίνησα να μιλώ το 15. Καμή. Πριν να πάμε στο κολυμπάρι, να κολυμπήσω. 15 δηλαδή. Ναι, με 15. Λοιπόν, πόσα, 8 χρόνια. Μου λες, είπα το. Ό,τι είπε μου ο Άγιος Παΐσιος, στα δύσκολα να λες μέγα το όνομα
της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Ακούσαν το κάτι αστυνομικοί στα Γιάννενα. Τι είναι η προσευχή σήμερα, πώς ταξιδεύει, με το διαδίκτυο και με τα μέσα, τα σύγχρονα, τα καλά της τεχνολογίας, δεν έχει μόνο κακά. Και μου είπαν ότι ευρήκαν έναν άνθρωπο με έπαθεν η καρδία του, έπεσε μέσα στον δρόμο, ήβραν τον μεσάνυχτα, επιάνε τον, εκαλέσαν ασθενοφόρον οι αστυνομικοί και ξεκινήσαν να του κάνουν εκεί μαλάξεις, τι του κάνουν. Ενιώθαν ότι συνέρχεται, αλλά πάλι χάναν τον. Λοιπόν, και γυρίζει ο νοσοκόμος και λέει στους αστυνομικούς, θα το χάσουμε ρε παιδιά. Ο ένας ο αστυνομικός ήταν πολλά ευσεβής. Κι άκουσε με που είπα εγώ στα δύσκολα να λέτε μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπέρ Αγία Θεοτόκες και επί ημάς. Κι άρχισε να λέει μέγα το όνομα, δυνατά. Το η γιατρία η τούτη βλέπαν να μετά που είσαι εσύ, είσαι γιατρός ή παπάς. Είσαι αστυνομικός ή παπάς. Λαλή του είμαι αστυνομικός, πιστεύω στους παπάδες. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε. Και συνήλθε ο Θεός. Και συνήλθε και έκατσε τώρα. Και λέγανε του πάμε στο νοσοκομείο να σε κάνουμε περαιτέρω εξετάσεις, νιώθω καλά. Όχι, όχι, είπαν του αστυνομικοί να χαράει, πήγε ναι, και του εσηκώθηκε σε αφιλέτε στο ροή του νοσοκόμου, στον αστυνομικό, μεγά το όνομα τη Αγία Τριάδο. Αλλά θέλει και έναν έλεγχο καρδιακό, να δούμε το σύστημα το σωματικό. Αυτά αδερφοί μου, είπαμε κάμποσα να παραμαϊρέψετε, να πάτε στο καλό, να έχετε αγωνία για το μέλλον των παιδιών σα, διότι είναι πολύ δυστοπικό όπως βλέπετε, αλλά την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθινη. Μήτε του Θεού, φύλαξό μας υπό τη σκέψη σου. Όλη η υπόθεση είναι μία λέξη. Ενέργεια. Ό,τι αφορά τα παιδιά και εμάς, τους μεγάλους. Ενέργεια. Φροντίστε να γίνετε μαγνήτες τριαδικής ενέργειας. Για να φεύγουν τα πνεύματα ούλα και τα δαιμονικά και της νέας τάξης πραγμάτων και των βουλευτών μας και των υπουργών μας, οι οποίοι παραδοθήκαν στα άθεα γράμματα της άθεης Ευρώπης. Εντάξει, είναι εκατομμένης, που σύντομα θα είναι διαλυμένοι και η Αμερική και η Ευρώπη και η Τουρκία. Εσχέδιο του Θεού τούτο. Ως τότε εμείς, η δουλειά μας είναι η ενέργεια. Θέλετε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας. Γίνετε μαγνήτες τριαδικής ενεργείας. Αυτό είναι. Αν είναι μικρά τα παιδιά, μπορεί να γίνουν και άγιοι. Έως 10 χρονών είναι τα μικρά. Όχι να λέτε μικρά, τα 25άρικα σας. Τα μωρά μου. Ως τα 10 είναι μωρά. Τα έχετε διαμορφώσει. Ως τα 12 άτε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μετανιώνετε εσείς οι γονείς και εμείς οι αρχιερείς και οι ιερείς για τα λάθη μας, για τις ελλείψεις μας. Διότι αμαρτία γονέων παιδεύουν η τέκνα. Όσο μετανιώνουμε εμείς, θα έχουν λιγότερα να κληρονομήσουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Καλή δύναμη να πάτε στο καλό. Ευχαριστούμε τον Πανιερότατο. Αδελφοί μου, τώρα θα χτυπήσει η καμπάνα για να ξεκινήσει η παράκληση στον Άγιο μπροστά στα λείψανα του και όσοι θέλουν...